Να καλημερίσω και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Γεια σας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά κύριε Νίκο. Και καλά, καλά είμαστε. Να ξεκινήσουμε από τα οικονομικοπολιτικά. Θα κλείσει η συμφωνία κύριε Πρόεδρε. Θα κλείσει η συμφωνία. Θα κλείσει η συμφωνία, αλλά εδώ και λίγες ημέρες παίζεται το χαρτί και των εκλογών συγχρόνως με τη συμφωνία. Δηλαδή. Δηλαδή θα κλείσει η συμφωνία και επειδή υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές που δεν θέλουν να ψηφίσουν, θα πάει ο Τσίπρας προς εκλογές. Ναι. Υπάρχει και εγώ έπεσα λίγο έξω, εγώ τις περίμενα τις εκλογές γύρω στον Οκτώβριο. Mm-hmm. Αλλά οι πληροφορίες μου εδώ και λίγες ημέρες είναι ότι είναι κλεισμένος στον εαυτό του ο κ. Τσίπρας και έχει αποφασίσει να κάνει εκλογές με κάποια γκάλοπ τα οποία έχει. Ναι. Στα οποία θα βάλει τον όρο ότι αυτός θα κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ, ενώ όλοι οι άλλοι με τις αντιφάσεις τους και τις ανακολουθίες τους αποτελούν κίνδυνο. Θα δούμε και αυτό ένα σύνθημα ο Τσίπρας να ζητάει από το λαό να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Τώρα, αυτό που λέτε για να το λέτε κάτι ξέρετε, άρα το ακούμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι οι βουλευτές στηρίζουν την κυβέρνηση, το λέω και από το ρεπορτάζ, αλλά πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Παλαούρα που είναι μέλος των 53 και επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών και μας έλεγε ότι οι 53 στηρίζουν την κυβέρνηση και τους νόμους που έχουν. Μα δεν θα είναι από τους 53 οι αντάρτες. Α. Δεν θα είναι από τους 53 οι αντάρτες. Γενικά υπάρχει μια δυσφορία μέσα στη κοινοβουλευτική ομάδα ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα μέτρα, ότι τελικά όλα θα περάσουν και η κάβα των 3,5 πόσο είναι. Ναι, 3,5 δις. Και είναι βαρύ το φορτίο. Καλείται η κοινοβουλευτική ομάδα να σηκώσει όλο αυτό το φορτίο και το μεταξύ μετά είναι και η διαχείριση. Πέστε ότι ψηφίζουν και 153. Μετά υπό το βάρος της πραγματικότητας μπορεί να έχουμε διαρροές μετά. Δηλαδή κάθε βουλευτής βλέποντας τι ψήφισε, όπως ο Σακελαρίδης, έφυγε μετά. Ένα λεπτό τώρα. Αν συμβεί αυτό που λέτε, σημαίνει ότι τα μέτρα δεν θα περάσουν. Θα πρέπει να πάμε σε εκλογές για να περάσουν. Δηλαδή δεν θα έχει την πλειοψηφία. Ναι, ναι. Αυτό ο Τσίπρας επιχειρεί και λέει στους ξένους ότι η εκλογική διαδικασία είναι η καλύτερη διασφάλιση παρά η Βουλή. Ότι τα μέτρα θα περάσουν. Δηλαδή τη φορά αυτή ο λαός θα πει. Δεν μπορεί να λέει δεν ήξερα και έχουν καταλήξει ξένοι και Έλληνες στην άποψη ότι εκλογές μέσα 25 μέρες θα έδιναν μια νομιμότητα στα μέτρα. Τώρα, αν συμβεί αυτό θα φτιάξουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Συνήθως στις δημοκρατίες ψηφίζουμε μια φορά κάθε 4 χρόνια και η Βουλή ψηφίζει τους νόμους. Εμείς κάθε φορά που πρέπει να ψηφίσουμε νόμους κάνουμε εκλογές. Δηλαδή το έχουμε δει λίγο διαφορετικά. Εντάξει, είναι βέβαια και η διάζουσα η περίπτωση, γιατί ζητούνται μέτρα πολλά, ξεπερνιόνται πράγματα που θεωρούνται ιερά, όπως τα εφάπαξ, οι συντάξεις, δηλαδή κατά έναν τρόπο κατεδαφίζεται το σύμπαν. Ναι. Δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο, άσχετα πώς το παρουσιάζουν επικοινωνιακά κάποιοι, είναι ένα νομοσχέδιο που θα κόψει και από τις κύριες συντάξεις και πολύ περισσότερο από τις επικουρικές, θα κόψει τα εφάπαξ κατά το ίδιο σχεδόν. Άρα δηλαδή λέτε ότι αν ο Τσίπρας τώρα δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν θα επιδιώξει μια κυβέρνηση όπως εσείς την λέτε ευρέως πέλματος αλλά θα πάει σε εκλογές. Θα πάει σε εκλογές πιστεύω, ναι. Αυτό βλέπω ότι είναι των τελευταίων ημερών η απόφαση και γι' αυτό δεν κινείται, δεν βγαίνει έξω. Θα το παρουσιάσει ως ένα εφνιδιασμό. Και θα γίνουν σύντομα οι εκλογές. Και ποιος θα τις κερδίσει, κύριε Πρόεδρε, τις εκλογές? Τις εκλογές, ακούστε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχει έτσι μια τάση εφορίας ότι τις κερδίζει εκείνη. Αλλά ο Τσίπρας ισχυρίζεται ότι έχει κάποιες μυστικές δημοσκοπήσεις. Όταν σηκωθεί ψηλά το θέμα του ευρώ και των αλλαγών και των μέτρων, η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αντίλογο. Εν τω μεταξύ είναι χωρισμένη στα 5 η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Είναι το στρατόπεδο Καραμαλή. Ο Μητσοτάκης μόνος κυβερνάει το κόμμα και έχει χωριστεί στα 5 η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά το δικό σας το ένστικτο και το πολιτικό κριτήριο
ποιον βλέπει πιθανότερο νικητή, αν έχουμε όντως. Με βάση αυτά που βλέπω έξω, πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά ο Τσίπρας θα κάνει. Θα δώσει μάχη. Το σάλτο μορτάλε, σας λέω με βάση το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διαιρεμένη, ασύνταχτη, στο ευρώ δεν ξεκαθαρίζει και στα μέτρα αν θα τα εφαρμόσει, παραλέει ότι έχει άλλα μέτρα τα οποία δεν ονομάζει, δεν κατονομάζει. Θα προσπαθήσει δηλαδή να κάνει εκλογές ουσίας και πολιτικής αντιπαράθεσης θεωρώντας ότι θα πείσει. Ναι. Έτσι προσπαθεί ο Τσίπρας και σας λέγω θεωρεί με τις μυστικές δημοσκοπήσεις τις οποίες έχει κάνει και για επιμέρους ζητήματα ότι οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο ευρωπαϊκές και πιο πιστικές αυτή τη στιγμή. Αν κύριε Πρόεδρε έρθει σε εσάς ο Πρωθυπουργός, εφόσον έχει πάει τα μέτρα στη Βουλή και δεν έχει πλειοψηφία, δηλαδή χάσει όπως λέτε βουλευτές του, και σας ζητήσει βοήθεια, στήριξη και συμμετοχή στην κυβέρνηση, τι του απαντάτε? Μα αμφιβάλλω αν θα γίνει για ψηφοφορία, λέτε. Όχι για ψηφοφορία μόνο, φαντάζομαι ότι εκτός από ψηφοφορία θα ζητήσει μια ευρύτερη συνεργασία. Εφόσον έχει αποφασίσει τις εκλογές. Όχι, όχι. Λέω, αν χάσει τους βουλευτές και έρθει πριν να αποφασίσει εκλογές και πει προς την Ένωση Κεντρών, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεβέντη, θέλω να κάτσουμε στο τραπέζι, να συναντηθούμε, να συζητήσουμε αν υπάρχει προοπτική να κυβερνήσουμε μαζί ή να στηρίξετε την κυβέρνηση. Μα μαζί το έχω αποκλείσει εγώ αυτό, γιατί η άποψή μου είναι με ένα ασχέτως το τι λέει ο Τσίπρας, τι κάνει ο Μητσοτάκης, ότι και οι δύο είναι σε πλάνη. Ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια μεγάλη κυβέρνηση 250 ευρών. Δηλαδή και αυτό το που πάει να κάνει ο Τσίπρας, ακόμη και να κερδίσει τις εκλογές, επειδή θα βγει ισχνή πάλι η πλειοψηφία, έστω και αν έχουν στην κολυμπήθρα των εκλογών νομιμοποιηθεί οι εκλογές, νομιμοποιηθεί, συγγνώμη, τα μέτρα. Ναι, ναι. Πάλι είναι δύσκολο αν οι μισοί βρίζουν τους άλλους μισούς προδότες και αν γίνουν δύο μέτωπα στη Βουλή, πάλι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τα μέτρα. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ που πέφτει ο Τσίπρας έξω και ίσως και οι ξένοι, είναι ότι και να κέρδιζε τις εκλογές αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που τα μέτρα είναι γνωστά, δεν θα μπορούσε να τα εφαρμόσει αν η Βουλή κατά μεγάλο ποσοστό αντιδρούσε. Και πάντα ετίθεται το θέμα αν οι 151 ή 155 ψήφιζαν. Μάλιστα. Καταλάβατε. Χρειάζεται δηλαδή ο τόπος για να έρθουν επενδύσεις μια μεγάλη κυβέρνηση. Και οι ξένοι, αν δουν μια κυβέρνηση 250 ευρών, θα σεβαστούν την Ελλάδα, γιατί θα ξέρουν ότι είναι το ίστατο πλέον βήμα να μείνουμε στο ευρώ. Ναι. Να δούμε τώρα. Εγώ γι' αυτό επιμένω και γι' αυτό δεν έδωσα εξ αρχής, παρότι μου προσέφεραν και υπουργεία και πολλά, δεν έδωσα στον Τσίπρα ψήφο και τους το είπα ευθέως, γιατί θεωρώ ότι χρειάζεται μια μεγάλη κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Όταν λέτε σας προσέφεραν υπουργεία, τι είναι αυτό? Αυτό είναι γνωστό. Στο αρχικό στάδιο του πρώτου διμήνου ειδικά. Σας έγινε πρόταση. Ήτανε φιλικές οι σχέσεις. Ναι. Και προσπαθούσαν να με δελεάσουν με υπουργεία. Σας έκαναν κανονική πρόταση? Κανονική. Εγώ όμως επειδή επέμενα, δεν μπήκαμε σε συζητήσεις ποιο, τι, γιατί. Εγώ ήμουνα καθέτος της αντίληψης. Okay, θέλω να πω, έγινε μια βολιδοσκόπηση, ξέρω εγώ, στο διάδρομο αυτό, ή στα όρθια. Αυτό, το έχετε πει μέχρι και για τις τουαλέτες με τον κύριο Φλαμπουράρη, το θυμάμαι. Ναι, έχω πει όμως και όλα ότι ήταν έτοιμοι να δώσουν και υπουργεία. Σας το είπανε ευθέως? Εντάξει, αν καθόμουν στο τραπέζι να συζητήσουμε, πού θα καταλήγαμε? Ναι, προφανώς. Είχα όμως δύο απόψεις. Πρώτον, ότι είμαι κατά των λαφύρων, ότι δεν μπαίνω στη λογική της συναλλαγής. Και δεύτερον, ότι δεν βλέπω θεραπεία της χώρας χωρίς μεγάλη κυβέρνηση. Οπότε τους χαλούσα τα όνειρα για συνεργασία. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω και για τις τηλεοπτικές άδειες. Πού βρίσκεται η κατάσταση, τι μαθαίνετε και αν το ακούσατε, έκανε και εταιρεία ο Τούρκος, επειδή τον είχατε περιλάβει προσωπικά. Ναι, εντάξει, ήταν σαφές. Εγώ δεν είπα πληροφορία άσχετη. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο, ότι όταν διεθνοποιείς το διαγωνισμό, μπορεί να έρθουν και Τούρκοι και Βορειοκορεάτες και οι πάντες. Mm-hmm. Και γι' αυτό ήμουνα κατά του να δώσουμε άδειες. Έτσι, από την αρχή, και υπέρ του να θεσπίσουμε σκληρούς κανόνες εφαρμογής από τα ήδη υπάρχοντα κανάλια.
Τα κανάλια όντως ήταν ασίδωτα και έπρεπε να μπει, εδώ είχε δίκιο ο Τσίπρας και ο Παπάς, έπρεπε να μπει μια τάξη. Η τάξη δεν είναι να κλείσεις ή να διαλέξεις από τους 8 τους 2 και να προσθέσεις και 2 καινούργιους. Ναι. Δεν είναι, γιατί και οι καινούργοι μπορεί να μην τηρήσουν τους νόμους. Ποιος σου λέει ότι οι καινούργοι θα τηρήσουν τους νόμους? Τι λοιπόν χρειαζόταν η χώρα κατά τη γνώμη μου? Θέσπιση σκληρών κανόνων μέσω του ΕΣΥΡΟΥ και όποιος αδυνατεί, δηλαδή να βάλουμε ενίκιο για τη συχνότητα, έλεγχο για το ΙΚΑ, για το αν πληρώνει ΦΠΑ, για το αν πληρώνει τις εισφορές τους, αν είναι οικονομικά και από πλευράς πλουραλισμού και στα προγράμματα όλα εντάξει, και όσοι δεν συμμορφωθούν να κλείσουν. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή η αναρχία να σταματούσε και να υπήρχε... αλλά όχι μέσω του κλεισίματος. Να για, να μην ακουστεί και στην Υδρόγειο ότι η Ελλάδα εν έτη 2016 κλείνει κανάλια. Αυτή ήταν η αντίρρησή μου. Και στο Τσίπρα νομίζανε ότι ενεργούσα για τη διαπλοκή και διάφορες βλακίες. Έχουν ένα κακό στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος δεν ταυτίζεται μαζί τους, του Μπούς, εκείνο το νόμο του Μπούς, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εχθρός μας. Και αυτή η αντίληψη τους έχει βλάψει. Τους έχει βλάψει πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι οι εκλογές εφόσον γίνουν, αυτές οι εκλογές τις οποίες ετοιμάζουν για τον Ιούνιο, εφόσον γίνουν θα βρεθούν πολλά κόμματα εκτός Βουλής. Θα βρεθούν, η Ένωση Κεντρών έχει στον Γκάλοπ διπλάσιο ποσοστό από αυτό που πήρε το Σεπτέμβριο. Ποια θα βρεθούν εκτός Βουλής? Θα βρεθούν εκτός Βουλής ο Θεοδωράκης και ο Καμένο σίγουρα. Και το πρόβλημα είναι εκεί, είναι στο όριο του 3, είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δολίως το παρουσίασαν στις δημοσκοπήσεις 8 και εδώ υπήρχε ένα σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει η Φόφη. Της ανέβασαν τα ποσοστά προκειμένου να στηρίξει εκείνη, όταν είδαν ότι εγώ δεν επρόκειτο να δώσω, πέσανε πάνω στη Φόφη. Η Φόφη όμως είχε δύο εμπόδια, το Βενιζέλο που δεν ήθελε να δώσει το ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον, και δεύτερον ότι εφοβείται ότι αν δώσει δεν θα ξανά μπαίνει στη Βουλή. Ήτανε... Μάλιστα. Μ' ακούτε? Βεβαίως και σας ακούμε. Αυτά τα δύο ήταν τα εμπόδια που τελικώς δυσκόλεψαν τη Φόφη και απεκλείστηκε η εκδοχή αυτή. Για να δούμε τις εξελίξεις. Ενδιαφέρον. Ναι, να περιμένουμε λίγες μέρες. Είναι πολύ... Δηλαδή θα σας πω κάτι. Αν δεν γίνουν εκλογές και να περάσει ο νόμος με 153, μπορεί να έχουμε αποχωρήσει στη συνέχεια. Αυτό σκέπτεται ο Τσίπρας, όταν καταλάβουν οι βουλευτές τι ψήφισαν. Γι' αυτό τους πάει τώρα αδιάβαστος. Εγώ συνάντησα βουλευτή εχθές του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μου λέει περιμένουμε να δούμε τα μέτρα για να δούμε αν θα τα ψηφίσουμε. Ναι. Καταρχήν λέει είμαστε σύμφωνοι να ψηφίσουμε, δεν θέλουμε να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, αλλά δεν ξέρουμε και τα μέτρα. Δηλαδή την παραμονή ψήφισης των μέτρων οι βουλευτές έχουν πλήρη άδεια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα σε ένα πολίτευμα δημοκρατικό. Ωραία. Οι βουλευτές που θα κληθούν να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο, μέχρι την παραμονή έχουν πλήρη άγνοια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά και πάλι. Καλημέρα.